Όσο οι διπλωμάτες έριχναν την αυλαία του Άκαρ που πρώτου γύρου των συνομιλιών για τη Συρία στη Γενέβη, μια μητέρα προσέγγισε την αντιπροσωπεία της κυβέρνησης Άσαντ και φώναζε «Γιατί σκοτώσατε το γιο μου?». Πρόκειται για τον Βρετανό γιατρό Συριακής καταγωγής Αμπασκάν που σκοτώθηκε κρατούμενος σε Συριακή φυλακή. Στην πραγματικότητα υπήρξε πρόοδος σήμερα, γιατί είπαμε ότι ο Συριακός λαός δεν θέλει τους τρομοκράτες και το ότι απορρίπτουν ένα χαρτί που καταδικάζει την τρομοκρατία στη Συρία είναι απαράδεκτο. Δείχνει ότι υποστηρίζουν την τρομοκρατία χωρίς τύψεις. Οι δύο πλευρές δεν κατάφεραν καν να συμφωνήσουν σχετικά με την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στην πολιορκημένη Χόμς. Ο μόνος τρόπος για να σταματήσει η βία είναι να δημιουργηθεί ένα μεταβατικό σώμα και εκεί διαφωνούμε με το καθεστώς. Το καθεστώς θέλει να επικεντρωθούμε σε 6 σημεία της Γενέβης 1, αλλά να μην συζητήσουμε για μετάβαση. Αυτό είναι σαν να φάζουμε το κάρο πριν το άλογο. Εκατοντάδες κάτοικοι του καταβλισμού του Γιαρμούκ, ενός κατεστραμμένου προαστίου της Δαμασκού, συνέρευσαν για να πάρουν ό,τι μπορούσαν από τη βοήθεια που έστειλε ο ΙΕ. Σε αυτόν τον καταβλισμό προσπαθούν να επιβιώσουν χιλιάδες εγκλωβισμένοι, ανάμεσά τους 18.000 Παλαιστίνοι. Η επόμενη συνάντηση των δύο αντιμαχόμενων πλευρών της Συρίας θα γίνει στις 10 Φεβρουαρίου.